Την πρόθεση τη κυβέρνηση να ανοίξει τη συζήτηση, έτσι ώστε να αλλάξει το συγκεκριμένο στάτους που υπάρχει στο Κοινοβούλιο και αφορά στην απώλεια δυνάμεων κομμάτων που είχαν συγκεντρώσει το 3% στι εκλογέ, όμω η πορεία δημιούργησε άλλα δεδομένα. Την οποία εξέφρασε ο Δημήτρη Τζανακόπουλο πριν από λίγε ημέρε, φαίνεται ότι παίρνει τον δρόμο τη διερεύνηση από το ίδιο το Κοινοβούλιο σε μια διαδικασία συζήτηση που ξεκινάει αύριο στη Βουλή από την αρμόδια Επιτροπή. Εγώ έθεσα ένα πολιτικό ζήτημα. Υπάρχει μια πολιτική συνθήκη. Ε, από το 2012 και μετά υπήρξε μια ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού, υπήρξαν πάρα πολλά κόμματα, υπήρξαν πάρα πολλέ μετακινήσει πολιτικού προσωπικού, ε, υπήρξε μια κατάσταση που προφανώς ε, ανάγεται στην ε, οικονομική κρίση και στα αποτελέσματά της ε, και ε, εγώ έθεσα ένα ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν τα πολιτικά κόμματα ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συνθήκη που έχουμε μπροστά μας. Θεωρούν ορθό ή λάθος το γεγονός ότι ε, πολιτικές, ε, πολιτικά κόμματα που έχουν λάβει το 3% στις εκλογές και έχουν ε, 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 εισέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βρίσκονται ξαφνικά χωρίς καμία μέρημνα προστασία ε, προστασίας και στήριξης. Αυτό είναι το ερώτημα. Εκείνο που φαίνεται ότι έχει ανοίξει σαν σενάριο είναι κάποιε αλλαγέ στον κανονισμό τη Βουλή, με φόντο την απώλεια δυνάμεων όχι μόνο στου ανέλο, όπως εξήγησε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπουργό Επικρατεία, αλλά και άλλα κόμματα όπω το Ποτάμι, με δεδομένε τι αλλαγέ που έχουν συνολικά παρατηρηθεί στη δύναμη των κομμάτων στο Κοινοβούλιο, που Πλέον δεν έχουν σχέση με το παρελθόν, αναφερόμενο στο πλήθο των κομμάτων που βρίσκονται στη Βουλή και είναι περισσότερα, αλλά που στην πορεία μια θητεία εμφανίζουν μια δυναμική η οποία αναδιαμορφώνεται. Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Αν θα πρέπει να βρεθεί μία λύση έτσι ώστε να κοινοβουλευτικέ πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν πάρει το 3% που απαιτείται για την είσοδο του στη Βουλή θα μπορούν να απολάβουν συγκεκριμένη μέρημνα για να μπορούν να διατηρούν δικαιώματα ακόμα και στην περίπτωση που οι βουλευτές, οι βουλευτές αποχωρούν. Αυτό όμως εγώ δεν το έθεσα με όρους τεχνικούς ή με όρους κανονισμού της Βουλής. Εγώ το έθεσαμε με ως πολιτικούς. πολιτικού. Ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, μιλώντα στην εκπομπή <συμπή> Αντιθέσει και τον Γιώργο Σαχίνη, <συμπή> αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική <συμπή> επικαιρότητα, την επίσκεψη <συμπή> του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία, <συμπή> έκανε επίθεση <συμπή> στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντα ότι κινείται προ τα άκρο δεξιά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ανάγκη τη κοινωνία είναι η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι <συμπή> Πως Κινάλ και Νέα Δημοκρατία συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα, Κινάλ υπό την ηγεσία της κυρία Γεννηματά, τον σκληρό πυρήνα αυτού που ονομάζουμε παλιό πολιτικό σύστημα, παλιό πολιτικό καθεστώς στη χώρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το κύριο στοιχείο, ο, ο συνεκτικό ιστός μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών χώρων, πολιτικών κομμάτων. Η συνέντευξη θα προβληθεί απόψε εκτάκτως στην Κρήτη TV στις 11.30 το βράδυ.